Ποιο τον άρημο. Απόρρισε με τον τρόπο δουλειά του. Τρία άτομα, τέσσερα ψωμάκια. Γιατί είναι κατοχή, καταλαβαίνετε. Ο ιδιοκτήτη ήθελε να βρίσκεται πανταχού παρόν. Θα σε βοηθήσω εγώ πάνω σου, έλα. Δώσε μου το δίσκο. Ο σεφ μα δεν δίστασε να του μιλήσει ανοιχτά. Θα βάλουμε πατάτε στον καφέ, επειδή είναι σπεσιαλιτέ του Ηλία. Οι δύο σεφ είναι έτοιμοι για τη νέα συνταγή. Όλα καλά. Καλά. Έτοιμα τα υλικά. Okay. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε πατσά, έτσι. Έχουμε συνεννοηθεί ένα πιάτο παρεξηγημένο. Δεν θα το κάνουμε όμως σούπα, θα το κάνουμε κοκκινιστό. Συμφωνείς? Και ψημένο στο φούρνο. Συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε. Θα ξαφρίσουμε το πατσά. Βράζει το νεράκι, μπλασάρι. Το ρίχνουμε μέσα. Ο γνωστός σε όλους μας πατσάς αρχίζει να ετοιμάζεται. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να δείξει στους δύο μάγειρες πως ένα κλασικό πιάτο μπορεί να δουλευτεί με μια εντελώς καινούργια προσέγγιση και να.
κάτι μπορεί να κάνει. Θα βάλω τον γιατρό πρώτα κάτω και θα το πούμε λίγο. Όχι και εκεί, πιο πέρα. Οπότε θα βάλω τον άρρωστο να πούμε. Δηλαδή θα παθαίνει ο γιατρός για να κάνω εγώ καλύτερα από τον γιατρό. Γιατί ο γιατρός, άμα δεν πονάει η κορίτσα, δεν θα σου πει ακρίβεια να πει. Thank you.